με τη χάρη του Θεού, μια που βρισκόμαστε και στην Αίγυπτο, να πούμε λίγα λόγια για άλλον μεγάλο Άγιο της πίστεώς μας, τον στήλο της Ορθοδοξίας, τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος έζησε και έδρασε στην Αλεξάνδρεια και όχι μόνο, και ένα από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας μας. Συνήθως έχουμε έτσι στη μνήμη μας και υπόψη μας τους μεγάλους Καπαδόκιες Αγίους, τους τρεις Ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο, τον Αγία Γεωργίου του Θεολόγου, τον Αγία του Ξώσταμο, αλλά κορυφαίος επίσης πατέρας της Εκκλησίας είναι και ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπως και η Αγία Μεγαλομάρτης και Πάνσοφος Αικατερίνα. Γεννήθηκε και αυτή στην Αλεξάνδρεια. Είχε, όπως λέει ο Σωκράτης, ο ιστορικός, ο Σωκράτης ο σχολαστικός, είχε εκεί ο Μέγας Αθανάσιος πατρικό και οικογενειακό τάφο. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί και από μικρή ηλικία έδειξε την ιερατική του κρίση, αφού παρίστανε τον ιερέα που βάφτιζε πιστούς. Σαν μικρό παιδί έπαιζε τέτοια παιχνίδια, υποδιόταν τον ιερέα, και μάλιστα ο τότε επίσκοπος που αντιλήφθηκε αυτό το παιχνίδι και είδε, ας πούμε, τι έκανε ο μικρός Αθανάσιος, δέχτηκε μετά και οπωσδήποτε προχώρησε και στη βάφτιση των παιδιών, δέχτηκε όλο αυτό σαν κάτι το θεϊκό. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί και από μικρή ηλικία έδειξαν την ιερατική κλίση του, όπως είπαμε. Από τα συγγράμματα του και τις περιγραφές του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου συμπεραίνουμε ότι ανατράφηκε θεολογικά και απέκτησε και εγκύκλιες γνώσεις, δηλαδή της θύρωθεν σοφίας γνώσεις, όπως τα παιδιά έτσι της εποχής εκείνης, τα μορφωμένα παιδιά που είχαν πόντι σε εύπορους και φρόντιζαν για μια μόρφωση κοσμική. Την θεολογική του διαμόρφωση την απέκτησε στη θεολογική κατηχητική σχολή της Αλεξανδρίας. Μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση του είδους του και της πορείας του ίσχυσε η γνωριμία του με τον Μέγα Αντώνιο, το οποίο και συνέγραψε τον Δίο και την Πολιτεία. Κατά τη δεύτερη δεκαετία του 15ου αιώνα, όταν προκλήθηκε η μεγάλη αριακή διαμάχη στην Εκκλησία, αίρεση δηλαδή, δεν είναι διαμάχη με την έννοια του τσακωμού του εμπαθούς, αλλά ήταν η εμφάνιση στην Εκκλησία του μεγαλύτερου εχθρού της Εκκλησίας, που δεν είναι άλλος παρά οι αιρέσεις. Ο πρώτος εχθρός που κίνησε ο διάβολος εναντίον της Εκκλησίας ήταν η διωγμή των δωρατών αυτοκρατόρων, και προσπάθησε να πνίξει μέσα στο αίμα την πίστη στον Χριστό. Αλλά όταν είδε ότι δεν κερδίζει κάτι με αυτό, αλλά μάλλον αναδεικνύονται Άγιοι και μάρτυρες πλήθος μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία εδραιώνεται και στερεώνεται με το αίμα των μαρτύρων, τότε προχώρησε στο δεύτερο όπλο του, χρησιμοποιεί στο δεύτερο όπλο του που είναι οι αιρέσεις. Με πρώτο έτσι μεγάλο αιρετικό, αιρεσιάρχη, τον Άριο. Ο Μέγας Αθανάσιος, ως λαϊκός ακόμη, συμμετείχε στην προσπάθεια να καταπολεμηθούν οι θέσεις που υπερασπιζόταν ο Άριος, συγγράφοντας κείμενα όπως το «Κατά ειδόλων» και το «Περί ενανθρωπίσεως του λόγου». Το 325 πληροφορούμαστε ότι ήδη είχε χειροτονηθεί διάκονος και συμμετείχε ενεργώς ως γραμματέας στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία είχε συγκληθεί από το Μέγα Κωνσταντίνο με σκοπό την καταπολέμηση της αιρέσεως του Αρίου. 328, μετά την κοίμηση του πνευματικού του Πατρός και Επισκόπου Αλεξανδρίας Αλεξάνδρου, με σύμφωνη απόφαση κλήρου και λαού, χειροτονήθηκε επίσκοπος έναντι του μεγάλου ζήλου και της φήμης που είχε αποκτήσει ως ανυποχώρητου μαχητή. Χειροτονήθηκε σε ηλικία 33 ετών στις 8 Ιουλίου του 328. Μετά την εκλογή του άρχισε σημαντικό ποιηματικό έργο, μελέτησε τις ανάγκες μοναχών, κληρικών και λαϊκών με σκοπό να βοηθήσει στην καλύτερη δυνατή διαβίωση τους αλλά και συμβίωση, και έτσι με σκοπό να επιτύχει και την σωστή μοναχική ζωή και πολιτεία. Και αυτοί που εκλέγουν τον δρόμο του μοναχισμού να προοδεύουν σε αυτόν πραγματικά, πνευματικά και να σώζονται. Ανέπτυξε έντονη αντιαιρετική δράση με κύριο στόχο την διάδοση του ορθού δόγματος, της ομοουσιότητας του Πατρός και του Υιού. Έτσι, ο όλος αγώνας γινόταν για ένα γιώτα. Υπήρχαν οι ομοιουσιανοί, αυτοί οι οποίοι ήταν ερετικοί, έτσι, οπαδοί του Αρίου, μία μερίδα, ήταν διάφορες μερίδες και οι ερετικοί. Μία μερίδα είναι ομοιουσιανοί, οι οποίοι λέγανε ότι ο Υιός είναι όμοιος με τον Πατέρα. Έχει όμοια ουσία, αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει ότι είναι η ίδια ουσία, μπορεί να είναι όμοια, παρόμοια δηλαδή. Ο Άγιος Αθανάσιος επέμενε στον όρο ομοούσιος και όχι ομοιούσιος, δηλαδή όλοι πάλι γινόταν για ένα γιόρτα. Ομοούσιος σημαίνει ότι έχει την ίδια ουσία, ταυτή ουσία, ο Υιός με τον Πατέρα, και όπως τιμάται ο Πατέρας πρέπει να τιμάται και ο Υιός. Όπως ο Θεός, ο Πατέρας είναι τέλειος Θεός, έτσι και ο Υιός είναι τέλειος Θεός. Δεν είναι κατώτερος από τον Πατέρα, όπως έλεγε ο Άριος. Ούτε είναι κτίσμα, δημιούργημα του Πατρός, όπως έλεγε πάλι ο Άριος, ο οποίος μάλιστα έφτανε να λέει ότι υπήρχε χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Υιός, παρά μόνο η πατήρ. Και αυτή τη θεολογία του Αρίου, αυτή την αντίληψη, την αιρετική, την πλανεμένη, την απεικονίζει αυτή η εικόνα που είναι απαράδεκτη, έτσι, με την Αγία Τριάδα που δείχνει τον Πατέρα ηλικιωμένο, τον Χριστό νεότερο και το Πνεύμα σαν περιστέρι. Πάντοτε υπήρχε ο Πατήρ, πάντοτε ο Υιός, πάντοτε το Πνεύμα το Άγιο. Ο Άγιος Αθανάσιος λοιπόν επέμενε στον όρο ομοούσιος. Βλέπετε αυτή τη σημασία έχουν και οι όροι, η ορολογία, οι λέξεις. Και μάλιστα στη δογματική της Εκκλησίας μας που πρέπει να εκφραζόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Επίσης ο Μέγας Αθανάσιος ήταν και προεξάρχων μεγάλου φιλανθρωπικού έργου στην περιοχή της Αλεξάνδρειας. Ονομάστηκε στήλος της Ορθοδοξίας για τους αγώνες του υπέρ αυτής. Ήταν επίσκοπος 46 χρόνια, από τα οποία τα 17 τα πέρασε στην εξορία. Είχε πολλές εξορίες και πολλές καθαιρέσεις. Όλα αυτά συνέχισε και να χειροτονεί και να ιερουργεί και να λειτουργεί κανονικά, γιατί αυτές οι καθαιρέσεις ήταν άκυρες, ήταν αντίθετες με τους ιερούς κανόνες. Μετά την καταδίκη του από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, Ο Άριος δεν συμμορφώθηκε στους αποφάσεις της, μολονότι καθαρέθηκε και εξορίστηκε. Στην ομολογία της πίστεως, του Αρίου την έκανε δεκτή ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, επηρεασμένος από τον πρωτοστάτη των απόψεων του αριανισμού, τον Ευσέβιο Νικομηδείας, διατάσσοντας ο Άριος να γίνει δεκτός στην εκκλησιαστική κοινωνία. Ο Μέγας Αθανάσιος συναντιώθηκε, διότι ερχόταν σε σύγκρουση με τα επιχειρήματα και τις αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, και έλεγε πρέπει να τηρηθούν οι αποφάσεις της Συνόδου. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο βασιλιάς, η πολιτική εξουσία να παρεμβαίνει στην εκκλησία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μνήμη των αριανιστών επισκόπων, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να εκδιώξουν τον Αθανάσιο λόγω της μαχητικότητας και της αποτελεσματικότητάς του, της δυνότητας των επιχειρημάτων του εναντίον τους. Οι επίσκοποι που συντάχθηκαν με τις θέσεις του Αρίου συνασπίστηκαν με άλλους επισκόπους, τους λεγόμενους Μελιτιανούς, στέλνοντας αντιπροσωπεία στον αυτοκράτορα, κατηγορώντας τον Μέγα Αθανάσιο για επιβολή φόρων υπέρ της Εκκλησίας, για μαγεία, άκουσαν, και για πορνεία, για νηθικότητα. Βλέπετε, το όπλο του διαβόλου είναι η συκοφαγία. Και όταν θέλει να εξωτερώσει έναν Άγιον άνθρωπο, κατ' εξοχήν χρησιμοποιεί αυτό το όπλο. Γι' αυτό δεν πρέπει και να είμαστε εύκολοι να πιστεύουμε στις διαδόσεις που κυκλοφορούν εναντίον ιερέων ή αρχιερέων. Αρχικά συγκλήθηκε σύνοδος στην Καισάρεια, στην οποία και δεν παραβρέθηκε ο Μέγας Αθανάσιος, γνωρίζοντας ότι ήταν προμελετημένη και πορεία των αντιπάλων του επισκόπων. Ο αυτοκράτορας όμως συγκάλεσε και δεύτερη σύνοδο στην Τύρο, διότι διαμηνύοντας του ότι αν δεν παρευρισκόταν, θα ασκούταν βία προκειμένου να περαστεί. Έτσι εμφανίστηκε και κατέληψε όλες τις κατηγορίες με τις οποίες θα κατηγορούσε. Μετά τη σύνοδο βρέθηκε σε δύσκολη θέση ο Μέγας Αθανάσιος, παίρνοντας μηνύματα απειλητικά για τη ζωή του. Βλέπετε, η αίρεση πάει μαζί με την ανηθικότητα και μαζί με το έγκλημα. Έτσι, οι αιρετικοί δεν έχουν καμία αναστολή, ούτε ηθική, ούτε θα λέγαμε οποιοδήποτε είδος χριστιανική. Άπαξ και χάνεις την ορθή πίστη, χάνεις και την ορθή ζωή. Γι' αυτό πήρε το δρόμο προς την Κωνσταντινούπολη, δεχόμενος απειλές για τη ζωή του, για να δει τον αυτοκράτορα και να του ζητήσει την προστασία του. Οι αντίπαλοι του όμως πέτυχαν όχι μόνο να μην ακροαστεί, αλλά και να εξοριστεί στην Γαλατεία, πείθοντας τον αυτοκράτορα με ψευδείς κατηγορίες. Ο ίδιος δεν φαίνεται να ήταν δυσαρεστημένος εις βάρος του Αθανασίου για την έντονη κριτική που του ασκούσε, ενώ δεν ήταν τόσο προδιατεθειμένος αυτοκράτορας, παρόλα αυτά πίστηκε στους συκοφάντες του Μεγάλου Αθανασίου. Αυτή ήταν η πρώτη του εξορία που διήρκησε 2 έτη και 4 μήνες. Επέστρεψε το 337 μετά το θάνατο του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Η επιστροφή του Αθανασίου συνεχίστηκε με την επιστροφή του Αθανασίου συνεχίστηκαν και οι πολλές συκοφαντίες. Και προκειμένου να αντικρούσει τις συκοφαντίες, γιατί έτσι πρέπει να κάνει ένας ιερέας, να συκοφαντείται, πρέπει να υπερασπίζεται τον εαυτό του για χάρη του μνημείου. Γιατί υπάρχει μεγάλος σκανδαλισμός όταν συκοφαντείται ένας ιερέας ή ένας αρχιερέας. Στην Καλή Σύνοδο λοιπόν, στην οποία παρευρέθηκαν 100 επίσκοποι, οι οποίοι διακήρυξαν την ανθότητά του. Βλέπετε και τότε τι γινόταν στην Εκκλησία. Το ίδιο και οι Αριανοί πράττοντας το ακριβώς αντίθετο και μπαίνοντας το νέο φιλοαριανό αυτοκράτορα Κωνσταντιο. Κάνουν σύνοδο, ψευδοσύνοδο και οι Αριανοί και καταδικάζουν τον Μέγα Αθανάσιο και πείθουν και τον Κωνσταντιο, τον αυτοκράτορα. Έτσι εξορίζεται στη Ρώμη που ο Ιούλιος, ο Πάπας Ρώμης, συγκαλεί σύνοδο και κηρύσσει την αθωότητά του. Τότε ακόμα η Ρώμη ήταν ορθόδοξη. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντιος πιέζει τον αδελφό του Κώστα να παρατείνει την εξορία του. Παρά τη συνοδική απόφαση, η οποία γίνεται δεκτή από τους Ορθοδόξους Επισκόπους. Αποτέλεσμα ήταν η επιστροφή του το 346, 6 χρόνια μετά την εξορία του. Παρόλο που δικαιώνεται από την Ορθοδόξη Σύνοδο, έτσι επιστρέφει μετά από 6 χρόνια στο ποιμνιό του. Ο Μέγας Αθανάσιος, λόγω του ποιηματικού του έργου, αγαπήθηκε και αγκαλιάστηκε από τους χριστιανούς της Ρώμης. Το 356 ο Κώστας δολοφονείται. Ο Κωνσταντιος γίνεται αυτοκράτορας του δυτικού και του ανατολικού μέρους αυτοκρατορίας και οι αντίπαλοι, εκμεταλλευόμενοι τα φιλοαριανά αισθήματά του, κινούνται εκφασιστικά. Ενώ ο Κώστας έτσι υποστήριζε το Μέγα Αθανάσιο, δολοφονείται και γίνεται ο Κωνσταντιος μονοκράτορας, έτσι, γίνεται αυτοκράτορας και του δυτικού μέρους της αυτοκρατορίας και οι αντίπαλοι του Μεγάλου Αθανασίου το εκμεταλλεύονται αυτό. Συγκαλούν σύνοδο, καθερούν τον Αθανάσιο και στέλνουν άγημα 5.000 στρατιωτών με το στρατηλάτη Συριανό με σκοπό να τον εξοντώσουν οριστικά. Φανταστείτε τώρα 5.000 στρατιώτες για να σκοτώσουν τον Αθανάσιο. Την ώρα που τελεί την πανιχίδα σε ναό με πλήθος πιστών, ο ίδιος φυγαδεύεται στην έρημο που παραμένει για άλλα 6 έτη. Καταφέρει να διαφύγει ο Άγιος, ήταν προστατευμένος από το Θεό βέβαια, αλλά και πολύ έξυπνος και όπως έλεγε δεν έφευγε από δειλία, ήθελε να είναι μάρτυρας, να γίνει μάρτυρας για τον Χριστό, να δώσει τη ζωή για τον Χριστό, αλλά δεν ήθελε να γίνει αιτία έτσι ανθρωπίνος, να αμαρτήσουν οι αντίπαλοι του με ένα ακόμα αμάρτημα που θα ήταν ο φόνος του, η δολοφονία του. Και έτσι βγαίνει στην έρημο και εκεί μένει για ακόμα 6 χρόνια. Στην επιστροφή του, μετά το θάνατο του Κωνσταντίου, στον θρόνο ανεβαίνει ο Ιουλιανός. Ο σεβής αυτός αυτοκράτορας, ο οποίος θέλησε να επαναφέρει την ειδωλολατρία. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο γίνεται άμεσα. Ο Ιουλιανός θέλει να επαναφέρει το ειδωλολατρικό πάνθεο. Ο Μέγας Αθανάσιος μάχεται με όλες τις δυνάμεις για την αποκατάσταση της ειρήνης στην Εκκλησία και για την αποβολή της αίρεσης. Ο Ιουλιανός πληροφορείται για τη δράση του Αθανασίου και διατάσσει νέα εξορία. Το 632 εξορίζεται στη Θηβαΐδα μέχρι το θάνατο του Ιουλιανού. Σε 2 χρόνια έφυγε ο Ιουλιανός, το 363. Όμως πρόκειται να εξοριστεί ακόμα μια φορά ο Αθανάσιος. Ενώ επέστρεψε και αρχικά προχώρησε απρόσκοπτα το έργο του, επί εποχής Ιωβιανού μέχρι το 364 και τον θάνατό του, έρχεται ο Αλεντινιανός ο πρώτος, ο οποίος ήταν και αυτός ο προδός του Αρίου και εκδιώκει τον Μέγα Αθανάσιο. Αυτή την εποχή πληροφορούμαστε ότι ο Μέγας Αθανάσιος κρυβόταν εν πατρό μνήματι, έτσι, σε ένα πατρικό μνήμα. Μέσα σε 4 μήνες όμως Ιουλιανός εξέγερσε από την αγανάκτηση των κατοίκων της Αλεξανδρίας. Ο αυτοκράτορας ανακάλεσε από την εξορία των Μέγα Θανάση. Έκτοτε μέχρι και το θάνατό του παρέμεινε στον θρόνο του χωρίς άλλους διωγμούς. Αυτά για τον στήλο της Ορθοδοξίας στο Μέγα Θανάσιο.